Πάμε τώρα να δούμε τις πολιτικές, μάλλον τις λαμπάδες που πρωταγωνιστούν πολιτική επάνω. Ναι. Για πάμε. Μητσοτάκης, Παπαρίγας, Κουτσούμπας και οι φράσεις που άφησαν εποχή είναι πάνω σε συγκεκριμένες λαμπάδες. Βέβαια, πρόκειται για μια εταιρεία, ένα εργαστήρι, ναι, να το πούμε καλύτερα, από τα κρέστενα της Ηλίας, όπου φτιάχνουν τις συγκεκριμένες λαμπάδες. Έχουν πάνω, λοιπόν, πολιτικούς αρχηγούς, ναι, και τον Πρωθυπουργό, και πάνω φράσεις οι οποίες έχουν γράψει εποχή. Όπως είναι η φράση του Κουτσούμπα, αυτή είστε. Ναι. Για τον Μητσοτάκη δεν έχουν βάλει κάποια φράση από αυτές που έχει πει, αλλά λέει, ξέρεις εσύ. Είναι από το σύνθημα που είχε γύρω τελευταίο. Νάτος, ο Κυριάκος. Λαμπάδα Κυριάκος Μητσοτάκης. Εδώ πάντως που μου κάνει εντύπωση το βάλω την Παπαρίγα και τον Κουτσούμπα σε λαμπάδα. Ναι, δεν είμαστε σαν τα μούτρα σας. Έχει πάρα πολλές λαμπάδες. Γιατί συνήθως, τώρα δεν είναι και τόσο του θρησκεύματος. Το δηλώνουν έτσι. Και αυτό, βέβαια. Οι άνθρωποι του Κουκουέ και τα ηγετικά στελέχη δεν έχουν καμία σχέση με τη θρησκεία. Έτσι. Ο κομμουνισμός δεν έχει καμία. Ούτε καν το σταυρό του ζευγάρι. Δεν βγάλανε και να πάρουν θρησκευτική. Το όπλο του λαού. Να πούμε βέβαια ότι ο κ. Κουτσούμπας έχει και τη δημητική του, έχει δύο λαμπάδες. Μάλιστα. Δύο με δύο διαφορετικές ατάκες, βέβαια. Πρέπει να είναι φίλος του Κουτσούμπα, μάλλον. Μάλλον, κάτι γίνεται. Κάτι θέλουν να του πούνε, μάλλον. Δύο λαμπάδες ο Κουτσούμπας, Ντάκη Παπαρίγα. Πάμε τον Κυριάκο. Κυριάκο, θέλουμε λαμπάδα τώρα. Τι μου λέτε, αφήστε τις αυτές. Πάμε. Ποιος τις αγοράζει αυτές τις λαμπάδες? Α, καλά. Έχουν ξεπουλήσει το συγκεκριμένο μαγαζί. Δεν έχει, δεν έχει και άλλες παραγγελίες. Δες του Κυριάκο εδώ. Βάτε εδώ τον Κυριάκο τη λαμπάδα. Φοβερή. Θα σου στείλουμε δώρο μία χαρά λεμονή Κυριάκο Μητσοτάκη λαμπάδα. Τώρα γιατί το είπε, γιατί το είπε χαρά. Την πληρώνω. Γιατί το είπε, γιατί δεν είχε λαμπάδα Γιωργάκη. Δεν είχε λαμπάδα Γιωργάκη. Ναι, δεν κατάλαβες, έχει λαμπάδα Πασόκ. Άρε χαρά, θα σου στείλω. Άλλοι βγάλανε οι λαμπάδες Πασόκ. Θα τη δούμε μετά, υπάρχει άλλη μια λαμπάδα Πασόκ που γίνεται χαμός. Πραγματικά αναρωτιέμαι. Γιατί παίρνουν αυτές τις λαμπάδες? Για χιούμορ. Για χιούμορ, ναι. Γιατί ο κόσμος διασκεδάζει. Για να γελάσουμε λίγο. Είμαι μια λαμπάδα Πασόκ, είμαι μια λαμπάδα Μητσοτάκη, είμαι μια λαμπάδα Κουτσούμπα. Μα ο κόσμος έχει αυτή τη στιγμή απειβδίσει τελείως με αυτά που γίνονται. Σου λέει, έστω και με μια λαμπάδα, μπας και σκάσει το χυλάκι μας. Εγώ αυτό καταλάβαμε. Να και το πάσο, ορίστε. Κοιτάξτε εδώ με λεφτά, δραχμές, εκεί πασό, κλαμπάδε, αυγό. Το ζήλεψα, Φίλιππε. Έχει ξεπουλήσει, λέει, και το συγκεκριμένο αυγό. Ζηλεύω. Πω. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Αυτό δεν είναι αυγό, ρε παιδιά. Αυτό είναι εργοτέχνη. Το αυγό έκπληξη θα βγει από μέσα ο ίδιος ο Παπανδρέου. Ποιος μόνο, ρε, ο Ανδρουλάκης, ναι, έλα. Ανδρουλάκης, έχει ελάξει. Εμένα να μου ζήσει. Μα για να έχει τις δραχμές το Ανδρουλάκης. Πες τα, λησμονούν εποχές Παπανδρέου. Άμα βλέπουμε λεφτά και βλέπουμε χιλιάρικα, Παπανδρέου σκεφτόμαστε όλοι. Μάλιστα. Πάμε να δούμε και το δώρο του Μητσοτάκη. Αχ, τον κούνελο, το γαλάζιο, βέβαια, στην Εδώ, Ίκια. Αυγό και αυτό, εδώ. Σοκολατένιος κούνελο. Ναι, με το σήμα της Νέας Δημοκρατίας επάνω. Ναι, και μπλε ο κούνελο. Μάλιστα. Επειδή είναι... τρέχει ο Πρωθυπουργός, τρέχει. Εδώ, λοιπόν, βλέπουμε το πολύ ωραίο. Είναι γουστούζικα όλα αυτά, τουλάχιστον. Και πρέπει να είναι και νόστιμο. Από ό,τι γνώμη μεγικά. Πάντως, έπαθε σώμα το είδε ο Μητσοτάκης. Δηλαδή δεν το περίμενα. Το σκεφτότανε, δεν ξέρω, υπήρξε ένα κενό. Μάλιστα.